Καλημερίζω αρχικά και τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Ταβερναράκη, αλλά και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Κύριε, καλημέρα και στους δύο από τον 984. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον κύριο Ταβερναράκη. Κύριε Ταβερναράκη, για να δούμε εσείς πώς ακριβώς σκεφτήκατε αυτή την ανάγκη δημιουργίας παρατηρητηρίου οδικής ασφάλειας στην Ανατολική Κρήτη και έχοντας στο μυαλό σας ότι μπορεί να βοηθήσει πού. Καταρχήν το γεγονός το οποίο αναφέρατε και εσείς προηγουμένως του ακήρυχτου πολέμου, εμέσω ενός πολέμου δυστυχώς στην Ουκρανία, την οποία ζούμε όλοι τις επιπτώσεις του, και που καταδικάσουμε βεβαίως το γεγονός ενός πολέμου πραγματικού, αλλά ο ακήρυκτος πόλεμος δυστυχώς της Κρήτης τους σε ένα πολύ φτωχό οδικό δίκτυο και όχι μόνο του βόρειο οδικού άξονα που γίνεται πάρα πολλής λόγος, αλλά και του επαρχιακού δικτύου, σε συνδυασμό με τα οχήματα, τα οποία, το στόλος των οχημάτων, ο οποίος δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές έχει αναφερθεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση του στόλου, της ελλιπούς σήμανσης, αλλά και της κακής συμπεριφοράς πολλές φορές των οδηγών που δεν αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου. Έχουμε ένα ανακήρυχτο πόλεμο με πάρα πολλούς νεκρούς. Πρόσφατα, μάλιστα, στο επαρχιακό δίκτυο, μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε 4 δυστυχώς συμπολίτες μας νεκρούς. Mm-hmm. Όλο αυτό, λοιπόν, και συνολικά από την αρχή του χρόνου μέχρι και τις 10 του Μάρτη οι νεκροί 10. Ναι. Δυστυχώς τα νούμερα είναι ανήλικτα, κύριε Δουλγεράκη, και νομίζω ότι το τεχνικό επιμελητήριο, τουλάχιστον όσον αφορά σε εμάς τα τεχνικά ζητήματα, νομίζω ότι προσπαθούμε να δώσουμε όποιες παρεμβάσεις μπορούμε ή όποιες προτάσεις μπορούμε, ώστε τουλάχιστον να μπορέσουμε να βελτιώσουμε, να δώσουμε την πληροφορία στην πολιτεία για να μπορέσει να προχωρήσει σε όποιες βελτιώσεις μπορεί, μια και το να αντικαταστήσουμε όλο το δικό δίκτυο σε όλη την Κρήτη, αντιλαμβάνεστε το κόστος. Πέρα από τις πολιτικές ευθύνες βέβαια που υπάρχουν και θα πρέπει και να ξαναδεικνύουμε, το ότι όλα αυτά τα χρόνια το δικό δίκτυο της Κρήτης είναι πολύ φτωχότερο σε σχέση όχι μόνο με το δικό δίκτυο της Ευρώπης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Πιστεύετε λοιπόν ότι η πληροφορία, η σωστή πληροφορία, ότι θα κάνει τους κυβερνώντες να σκεφτούν ότι θα πρέπει να πάρουν μέτρα για όλα αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγο και τα επισημάνατε ως προβλήματα για την πρόκληση ενός τροχαίου με την δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου? Προσέξτε, το παρατηρητήριο ουσιαστικά θα είναι μια πλατφόρμα, γι' αυτό και απευθυνόμαστε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αλλά και στην Ελληνική Αστυνομία, την οποία έτσι κι αλλιώς καταγράφει τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν σε ολόκληρη την Κρήτη. Η καταγραφή αυτών των ατυχημάτων σε μια πλατφόρμα, σε γεωγραφικό σύστημα GIS, σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, θα δώσει την πληροφόρηση όπου θα, για να σας το δώσω να το καταλάβετε, όπου θα μας δίνει τα κόκκινα σημεία τα οποία συμβαίνουν συχνότερα τα ατυχήματα, αλλά όχι μόνο αυτό, τις συνθήκες στις οποίες γίνεται το ατύχημα, την ηλικία αυτών που των επιβενώντων, τα οχήματα τα οποία εμπλέκονται, πληροφορίες για την καιρικές συνθήκες όπου συνέβη το ατύχημα. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία και στους Δήμους αλλά και στην περιφέρεια πρωτίστως, ώστε να βελτιώσει καταρχήν τη σήμανση, κατά δεύτερον ο πολίτης να ενημερωθεί για τα επικίνδυνα σημεία, να είναι ενημερωμένος, και τέλος να προγραμματιστούν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που απαιτούνται σε συγκεκριμένες θέσεις στο υπάρχον οδικό δίκτυο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό θα φέρει και την αστυνόμευση από την άλλη σε συγκεκριμένα σημεία και όχι σε σημεία τα οποία πιθανόν να μην είναι επίκαιρα, ακόμη και οι κάμερες το που θα μπουν σε κάποια οδικά σημεία και στο επαρχιακό αλλά και στο εθνικό δίκτυο, ώστε να μπορέσει και η αστυνόμευση να γίνει καλά και να γίνει καλύτερα, αλλά και ο πολίτης να μπορέσει να ενημερωθεί και να γνωρίζει ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία. Νομίζω ότι είναι μια πληροφόρηση η οποία είναι απαραίτητη
όπου θα μας δώσει στη συνέχεια την ενεργοποίηση των μηχανισμών για τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, εσείς από τη δική σας την πλευρά, παρά την προσπάθεια που γίνεται από το επιμελητήριο, παρά την προσπάθεια που γίνεται από τη δική σας την πλευρά, αλήθεια, πιστεύετε ότι κάποτε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα τροχαία? Γιατί και οδηγός είστε, χρήστης των δρόμων είστε, γνωρίζετε τι γίνεται, όπως επίσης γνωρίζετε από την άλλη και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μας, ότι υπάρχουν σημεία τροτά, δύσκολα σημεία, κόκκινα σημεία. Υπάρχουν προβλήματα πραγματικά, ουσιαστικά, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν λυθεί. Ναι. Κύριε Αντωνιαράκη, καταρχάς επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για άλλη μια φορά τις δράσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης. Η διαχρονική του παρουσία στα δημόσια δρόμενα και το επίκαιρο των παρεμβάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου εννοώ και της διοίκησής του είναι πάντοτε πολύ σημαντικές για οι παρεμβάσεις αυτές και για εμάς τους κοινοβουλευτικούς, για να μπορέσουμε ακαριαία ζητήματα σημαντικά μεταφέρουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και πράγματι, στην ουσία, αυτό το θέμα, η συνουσία τώρα για την οδική ασφάλεια, είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα, κύριε Τουργεράκη. Σίγουρα όμως, προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πολυσύνθετο πρόβλημα, είναι η σωστή παρακολούθηση. Το σωστό ουσιαστικά monitoring, το οποίο λέγεται. Το παρατηρητήριο λοιπόν αυτό δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να εντοπίσουμε αυτό που είπε προηγουμένως και ανέφερε και ο συνάδελφος μηχανικός, ο πρόεδρος, ο Γιώργος Ταβερνεράκης, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Το οδικό δίκτυο του νησιού μας και λόγω του αναγλύφου και λόγω της παλαιότητος και λόγω του παροχημένου, αν θέλετε, των υποδομών, διότι ήταν πάντοτε το απότιστο δέντρο της Ελλάδος, πάντα οι υποδομές προχωρούσαν πολύ πιο γρήγορα πάνω, αλλά και άλλα προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα που έχουμε, όπως ο υποκρίτων αλκοολισμός και πολλά πολλά άλλα, δημιουργούν ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Σίγουρα όμως η αρχή για να λυθεί είναι αυτή η κίνηση κατ' εμέ, σημαντικός θεμέλιος λίθος για να το λύσουμε. Γιατί? Διότι έτσι θα μπορέσουμε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα λειτουργίας αυτού του παρατηρητηρίου, θα έχουμε εντοπίσει σίγουρα πολλά σημαντικά δύσκολα σημεία τα οποία δίδουν εντός εισαγωγικών πολλά ατυχήματα. Κάποια εκ των οποίων είναι και δυστυχήματα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτή η παρέμβαση έρχεται σε ένα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο και εμείς οφείλουμε να πιέσουμε ως αντιπολίτευση, καλώς εννοούμενη, την πολιτεία, την κυβέρνηση, τους εκάστοτε κυβερνώντες και υπουργούς, για να μπορέσει να συσταθεί το εν λόγω παρατηρητήριο. Από ό,τι γνωρίζω στην Ευρώπη, σε άλλες περιοχές έχει λειτουργήσει με εξαιρετική επιτυχία. Να λοιπόν μια καλή πρακτική που την ενσωματώνουμε, πρέπει να την ενσωματώσουμε και στο ελληνικό νομοθετικό μας πλαίσιο, για να μπορέσουμε να θεμελιώσουμε και να ενισχύσουμε λίγο αυτές τις δομές. Πώς αλλιώς θα λύσουμε αυτό το πολυσύνθετο πρόβλημα? Δεν είναι μόνο μια κίνηση, π.χ. η κατασκευή ενός δρόμου από μόνη της. Δεν είναι μόνο η παρακολουθία, είναι πολλοί παράγοντες. Και νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό, μια πολύ πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Να σας ρωτήσω, είπατε υποδομές, το απότιστο δέντρο της Ελλάδας, αναφέρεστε στην Κρήτη? Σαφώς, δεν είναι για την Κρήτη. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε κατασκευάσει, κυρία Δημητριάκη, Ιωνία οδός, Ολυμπία οδός, Αττική οδός, Νέα οδός, Εγνατία οδός. Έχουν κατασκευάστηκαν όλα τα έργα στην υπόλοιπη χώρα επί δεκαετίες τώρα. Και εδώ στην Κρήτη η κορυφαία αρτηρία του νησιού ακόμα παραμένει. Βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο εγώ, το τονίζω για άλλη μια φορά. Έχει παρατηρηθεί και από αυτά τα 10 πρόσφατα ατυχήματα που είχαμε, ότι οι περιφερειακοί, οι κάθετοι άξονες δίδουν δυστυχώς περισσότερα στατιστικά, μιλώ, ατυχήματα από ό,τι κεντρικά. Άρα είναι το συνολικό δίκτυο. Να σας πω, πολυπαραγωγικά και έτσι όπως το είπατε, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο ανθρώπινος παράγοντας που δεν έχει μόνο με αυτόν να υποκάθεται πίσω από το τιμόνι, έχει να κάνει και με αυτόν να υποκατασκευάζει ένα έργο και τις αστοχίες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν στο οδικό δίκτυο, έτσι όπως παρατηρούνται μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ καλά το είπατε και το χαρακτηρίσατε. Κρήτη, το απότιστο δέντρο της Ελλάδας, ό,τι έχει να κάνει τις υποδομές. Ρωτώ κάτι άλλο. Δεν θέλω να ανοίξω όμως συζήτηση, γιατί ο χρόνος δεν με παίρνει. Έχω μόλις 4 λεπτά στη διάθεσή μου. Και λέω, κύριε Μαμουλάκη και κύριε Ταβερναράκη, το εξής. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους, που δεν ακούγεται σχεδόν ποτέ, και αν ακούγεται είναι τέτοια τα ακούσματα που περνάει πραγματικά στα ψηλά. Από την άλλη,
συμφωνίες που υπάρχουν, νόμοι που υπάρχουν, πρωτοβουλίες που έχουν υπάρξει των χθεσινών, των παραπροχθέσινων και πάει λέγοντας. Ουδεμία συνέχεια, ακόμα και μεταξύ υπουργού, παραυπουργού, ανάλογα με το πώς αλλάζονται τα πράγματα, αλλάζουν τα πράγματα ανάμεσα στα υπουργεία και επί ίδιες κυβέρνησης, φαίνεται να αλλάζουν και τα δεδομένα και να αλλάζουν οι στόχοι. Κόκκινα σημεία τα οποία γνωρίζουμε, διότι γινόταν παρεμβάσεις από την περιφέρεια σε 400 τόσα κόκκινα σημεία που είχε γίνει μια μελέτη. Λεφτά που δίνονται συνεχώς σε μελέτες. Όλη αυτή η εμπειρία και η γνώση από αυτό το έρμο το Υπουργείο μπορεί επιτέλους να συγκεντρωθεί σε ένα χώρο, να δείτε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και να πιέσετε όλοι σας και το τεχνικό επιμελητήριο που εγώ πιστεύω στη δύναμή του, όπως και εσείς σαν κοινοβουλευτικός, έτσι ώστε να το πάμε μπροστά το πράγμα, κύριε Ταβερναράκη και κύριε Μαμουλάκη. Μια κουβέντα από τον καθένα. Ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μαμουλάκη αλλά και όλους τους βουλευτές του νόμου. Δεν μας παίρνει με ευχαριστίες, πηγαίνετε στην ουσία. Ακούγεται, κυρία Δουλγεράκη, και ακούγεται, νομίζω, ίσως επιβεβαιώνομαστε αργότερα. Ο στόχος μας με αυτή μας την παρέμβαση είναι να ενεργοποιήσουμε καταρχήν τους φορείς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ξυλούρη, τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο δικής ασφάλειας στην περιφέρεια Κρήτης, ο οποίος ήταν ο πρώτος που βρεθήκαμε μαζί, αλλά και τον κύριο Καρακούδη, τον αστυνομικό. Κάτι άλλο σας ρώτησα. Πηγαίνετε στην ουσία, γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος. Αυτό το παρατηρητήριο δικής ασφάλειας είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο όπου θα παρουσιάζουν μέσα σε ένα οδικό χάρτη. Μέσω των γεωγραφικών συστημάτων θα έχουμε την πληροφόρηση αυτή την οποία είπατε, κυρία Δουλγεράκη, τα κόκκινα σημεία. Θα δώσει λοιπόν το ένασμα και τις προϋποθέσεις ώστε να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Είτε αυτές οι παρεμβάσεις αφορούν τη σήμανση, είτε την οδική βελτίωση τοπικά. Απλά να επισημάνουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε όλο το οδικό δίκτυο της Κρήτης και θα χρειάζεται και είναι απαραίτητη η συνεργασία της τροχέας του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου και όλης της Κρήτης. Ώστε η πληροφόρηση αυτή να είναι και σωστή, σωστά καταγεγραμμένη και οι συνθήκες των τροχαίων να αξιολογούνται ώστε να έχουμε τις βελτιώσεις που θα πρέπει να έχουμε. Μία κουβέντα, κύριε Μαμουλάκη, σας παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι σε αυτό το οποίο έμεινα, σας παρακαλώ. Όλη αυτή η γνώση που έχουμε σήμερα. Έχουμε διαθέσει τόσα λεφτά σε μελέτες. Και είναι λεφτά του καθενός από εμάς, από τη στιγμή που πληρώνουμε τους φόρους μας. Καταλαβαίνετε πώς θέλω να το πω. Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίδονται, όλη αυτή η γνώση που υπάρχει, όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν μπορούν να συγκεραστούν και να πιέσετε απαντές έτσι ώστε να λήξει το θέμα. Σαφώς. Και αυτός είναι και ο ρόλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πολύ καλά κάνει το ρόλο του και το τμήμα μας εδώ στην Ανατολική Κρήτη. Θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας συσσωρεύει την πολύ σημαντική γνώση που έχει και τη μεταλαμπαδεύει στο κράτος. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή το παράδειγμα του παρατηρητηρίου ακριβώς σε αυτή τη λογική εναρμονίζεται και νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Οι άνθρωποι, κυρία Δουλγεράκη, κάνουν τους θεσμούς. Και στο Τεχνικό Επιμελητήριο έχουμε δυνατά μυαλά και ανθρώπους με όρεξη και θέση και δύναμη. Ναι. Εγώ θέλω να. Κρατάω την άποψή σας και τη σέβομαι. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Απάντηση δεν πήρα ωστόσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταβερναράκη. Καλή σας ημέρα.